Καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας στην Αρχαία Ολυμπία που καταφέραμε να οργανώσουμε αυτό το συνέδριο. Θα ήθελα να περάσω στην ομιλία μου, να σας πούμε τι έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας. Η ομιλία μου έχει τίτλο «Η ανακάλυψη της Ολύμπιας ποικιλίας». Στις ομιλίες της χθεσινής ημέρας έγινε κατανοητό το κίνητρο γιατί αναζητούμε ελαιόλαδα με υψηλή περιεκτικότητα σε συγκεκριμένες φενόλες, όπως η ολοκανθάλη. Για όσους δεν ήταν χθες παρόντες στο συνέδριο και ήρθαν σήμερα, θα ήθελα να θυμίσω ότι υπάρχει αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος λέει ότι 5 μίλιγκραμ υδρόξη τυροσόλης και παραγόγων της, σύμπλεγμα αλευροπίνης και τυροσόλης την ημέρα, προσφέρουν προστασία στην οξείδωση της LDL χοληστερόλης. Η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη, όπως γνωρίζουμε, είναι οι δύο πιο άφθονες μορφές των παραγόγων τυροσόλης και υδρόξη τυροσόλης, μαζί με τα άγλικα της αλευροπίνης και του λιξτροσίδη. Έτσι λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που δίνει ιδιαίτερα αξία στα λάδια που είναι πλούσια σε ειδικές φενόλες, μας έκανε να αναζητήσουμε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εκατοντάδων ποικιλιών που υπάρχουν στον κόσμο. Ήδη ο Διοσκουρίδης, 2.000 χρόνια πριν, έγραφε για τη διαφορετική θεραπευτική δύναμη που είχαν κάποιες ποικιλίες. Τώρα, η δημιουργία ποικιλιών είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης. Ο άνθρωπος, στο πέρασμα των αιώνων, επέλεξε για γενή πολλαπλασιασμό κλόνους δέντρων που είχαν από τη φύση τους ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα υπάρχουν 80 με 100 περίπου ποικιλίες από τις 600 διαφορετικές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας ιδανικός τόπος αναζήτησης, καθώς αποτελεί την κοιτίδα της συστηματικής ελαιοκαλλιέργειας στον πλανήτη και διαθέτει μεγάλο αριθμό ποικιλιών με πανάρχια προέλευση. Να δούμε λίγο τώρα δύο πράγματα για την καταγωγή της ελιάς. Σύμφωνα με τις επικρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις, θεωρείται ότι κατάγεται από τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, τους πρόποδες του Νότιου Καυκάσου. Μια άλλη επιστημονική άποψη υποστηρίζει ότι διαδόθηκε από την τελευταία περίοδο παγετώνων σε δύο περιοχές, η μία στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, και η άλλη στη Βορειοδυτική Αφρική. Από τη Μέση Ανατολή μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και πρωταρχικά στην Κρήτη και μετά οι Έλληνες τη μετέφεραν στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία. Με τη ρωμαϊκή επέκταση εξαπλώθηκε στην κεντρική και δυτική Μεσογειακή Λεκάνη και κυρίως στην Ιβερική Χερσόνησο και στη Βόρεια Αφρική. Τους τελευταίους 4 αιώνες καλλιεργείται, η καλλιέργεια της είχε επεκταθεί στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νότια Αφρική. Και από τα μέσα του 20ου αιώνα, βέβαια, η ελιά καλλιεργείται και η καλλιέργειά της επεκτάθηκε στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στη Βόρεια Ινδία, Νεπάλ, Κίνα, Ιαπωνία κτλ. Στην Ελλάδα, οι ελιές υπήρχαν σε άγρια μορφή στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους πριν από 50.000 χρόνια. Και αυτό υπάρχουν απολιθώματα τα οποία το αποδεικνύουν, 35.000 ετών, τα οποία έχουν βρεθεί στη Σαντορίνη μέσα σε φυστιακή στάχτη. Η ελιά συνδέεται πάρα πολύ με την ελληνική μυθολογία και βέβαια υπάρχουν αναφορές όπου ο Πίνδαρος αναφέρει ότι ο Ηρακλής, καθώς επέστρεφε στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των άθλων του, έφερε μαζί του από τις όχθες του Δούναβη, Ίστρος ποταμός λεγόταν τότε στην αρχαιότητα, την αγριελιά, την οποία και φύτεψε στην Ολυμπία. Από αυτήν βλέπετε εδώ ένα αγγείο που δείχνει τον Ηρακλή που φυτεύει την αγριελιά. Και από αυτήν την αγριελιά κατασκευάζονταν τα στεφάνια των Ολυμπιονικών. Πολύ σημαντικός είναι ο μύθος, όπως ξέρουμε όλοι μας, με, με τη θεά Αθηνά και το θεό Ποσειδώνα. Οι δύο θεοί, όπως ξέρουμε, φιλονίκησαν για το ποιος από τους δύο θα δώσει το όνομα στην πόλη. Η θεά όμως της Σοφίας, η θεά Αθηνά, πρόσφερε την ελιά στους κατοίκους, στους Αθηναίους, και αυτοί εκτίμησαν το δώρο αυτό. Και αυτή τη στιγμή βγήκε μια ήμερη ελιά στην Ακρόπολη, από την οποία η ελιά, από αυτήν την ελιά, αυτή η ελιά ονομάστηκε Ιερή Μωρή Ελαία και ήταν το δέντρο από το οποίο λαμβάνουν τα μοσχεύματα
για να γίνει η καλλιέργεια της ελιάς. Και βλέπετε λοιπόν αυτά εδώ, βλέπετε αυτά τα γλυπτά που βρίσκονται στον Παρθενώνα, που απεικονίζουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δείχνουν, είναι βέβαια μυθολογικά στοιχεία, αλλά δείχνουν ότι υπήρχε στην Ελλάδα συστηματική καλλιέργεια της ελιάς. Αναφέρεται ότι το 540 π.Χ. ο Πισίστρατος προστάζει κάθε πολίτη να φυτέψει ελιά στη μέχρι τότε Αδριατική. Έτσι έχουμε τη δημιουργία του Αθηναϊκού Ελαιώνα, ο οποίος ήταν, είχε 50.000 με 150.000 δέντρα. Και βέβαια ένα απομεινάρι, θα μπορούσαμε να πούμε, από αυτόν τον Ελαιώνα, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Σαλαμίνα, το οποίο είναι ένα μνημιακό δέντρο που, που είναι 2.500 χρόνων. Στη συνέχεια, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν ιδανικό τόπο για τη μελέτη των διαφόρων ποικιλιών ελιάς. Οπότε έπρεπε εμείς τώρα να αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε να μελετήσουμε πώς αυτά τα συστατικά κυμαίνονταν σε διάφορες ποικιλίες. Όπως ήδη αναφέρθηκε και χθες, εμείς αναπτύξαμε στο εργαστήριό μας τη μέθοδο NMR, η οποία παρέχει μια πολύ γρήγορη εικόνα και εύκολη για τη συνολική εικόνα αυτών των φαινολών στο ελαιόλαδο. Η μέθοδο NMR έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά της American Chemical Society το 2012, το 2014 και επίσης κάναμε και μια συμπληρωματική δημοσίευση το 2015. Με τη μέθοδο αυτή που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε να μετράμε όλα αυτά τα συστατικά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, μέσα σε 15 λεπτά, και να δώσουμε στον κάθε παραγωγό, στον κάθε παραγωγό μπορούμε να δώσουμε ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να κάνει health claim στην ετικέτα του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα το οποίο μπορεί να εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά. Στη συνέχεια, εδώ βλέπετε ένα τυπικό φάσμα NMR, όπου φαίνονται αυτά τα συστατικά, η ελαιασίνη, η ελαιοκανθάλη, το άγλυκο του λιξτροσίδη και το άγλυκο της ολευροπεΐνης, και βλέπουμε όσο πιο μεγάλες είναι αυτές οι κορυφές, τόσο πιο μεγάλη είναι η περιεκτικότητα από αυτά τα συστατικά. Εδώ βλέπουμε, μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα λάδι πολύ εύκολα με την μέθοδο του NMR είναι υψηλής ποιότητας ή όχι, αν έχει αυτά τα συστατικά, όπως βλέπετε στο πάνω φάσμα NMR, ή αν δεν τα περιέχει. Πολύ εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, η αρχική διερεύνηση των σημαντικότερων ελληνικών ποικιλιών το 2009 μέχρι το 2013 μας έδειξε κάποιες μεγάλες διαφορές που σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με την ποικιλία, την εποχή συγκομιδής και φυσικά το ελαιοτριβείο. Εδώ βλέπουμε πώς κυμαίνονται αυτές οι τιμές της ολοκανθάλης ανάλογα με την ποικιλία. Βλέπουμε ότι αυτές οι τιμές μπορεί να είναι είτε μπορεί να είναι μηδενικές ή μπορεί να είναι πάνω από 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό. Και εδώ βλέπουμε πώς πάλι αυτές οι τιμές της ολοκανθάλης κυμαίνονται από 0 μέχρι και μπορεί να βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλές τιμές, ανάλογα την ποικιλία βέβαια. Δεν είναι σε όλες τις ποικιλίες οι τιμές αυτές οι ίδιες. Έτσι λοιπόν, μετά φτιάξαμε κάποιο χάρτη, το οποίο ένας πρωταρχικός χάρτης είναι αυτός, που δείχνει τη διακύμανση αυτών των τιμών. Βλέπουμε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά, όπως είναι η περιοχή της Χαλκιδικής, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, η Λακωνία φυσικά και άλλες περιοχές της Ελλάδας και η Μεσσηνία. Αλλά βέβαια μετά μας προέκυψε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ποια επίπεδα φαινολών σε διεθνές επίπεδο θεωρούμε υψηλά, μέτρια ή χαμηλά? Οπότε, στη συνέχεια, κάναμε μία μελέτη, εφαρμόσαμε τη μέθοδό μας σε περισσότερα από 2.500 εμπορικά λάδια από την Ελλάδα, την Καλιφόρνια, για μια περίοδο 7 ετών. Και επίσης από την Ισπανία, Ιταλία, Τινησία, Κροατία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στη συνέχεια κάναμε κάποια δειγματοληψία στα σούπερ μάρκετ, για να δούμε τι κυκλοφορεί και στα σούπερ μάρκετ.
Έτσι λοιπόν, πήγαμε σε μια περιοχή στην Καλιφόρνια και, και κάναμε, συλλέξαμε 110 εμπορικά δείγματα, τα οποία μετρήσαμε με τη μέθοδο του NMR. Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Olive Center, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Davis, την περίοδο του Νοέμβριο του 2013, Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Πήραμε 48 δείγματα, τα οποία ήταν από την Καλιφόρνια, 26 δείγματα που ήταν από την Ιταλία, 12 δείγματα, τα οποία ήταν μεσογειακά μείγματα, τα 11 δείγματα ήταν από την Ελλάδα, 7 ήταν από την Ισπανία, μετά είχαμε δείγματα από το Μαρόκο, την Αργεντινή, τη Χιλή και την Γαλλία. Σε αυτά τα δείγματα παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος της ελαιοκανθάλης είναι γύρω στα 135 μιλιγράμμ στο κιλό. Της ελαιασίνης είναι 105 μιλιγράμμ στο κιλό και το σύνολο αυτών των υγειοπροστατευτικών συστατικών 330 μιλιγράμμ στο κιλό. Όταν εμείς τώρα στην Ελλάδα, το καλύτερο ενθυαλωμένο δείγμα που βρήκαμε, το 2015 με 2016, ήταν 3.000 μιλιγράμμ στο κιλό αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά. Έτσι λοιπόν, τα κύρια ευρήματα από αυτή την αρχική μελέτη που κάναμε ήταν ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση της συγκέντρωσης ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης ανάμεσα στα δείγματα που μελετήθηκαν και αυτή ήταν από μία ανιγνεύσιμη ως 1.000 μιλιγράμμ στο κιλό, ενώ το άθροισμά τους μπορεί να ήταν από 0 μέχρι 3.000 μιλιγράμμ στο κιλό. Επίσης, είδαμε ότι υπάρχουν ποικιλίες που ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση μπορεί να παράγουν λάδι με μικρή περιεκτικότητα στις βιοδραστικές αυτές ουσίες. Επίσης, υπάρχουν ποικιλίες που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να δώσουν πολύ υψηλά επίπεδα από αυτές τις φενόλες. Και τέλος, υπάρχει μια θετική συσχέτιση με την πρόωρη συγκομιδή. Όσο δηλαδή πιο πρόωρα συλλέγουμε, τόσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την ομάδα γευσηγνωσίας στο ΤΕΗ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, κάναμε μια συσχέτιση της περιεκτικότητας των φενολών με τον πικρό και τον πικάντικο χαρακτήρα, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή συσχέτιση και αυτή μας βοήθησε στη συνέχεια να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα όταν αντιμετωπίσαμε κάποια ερωτήματα. Θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είχαμε στο γραφείο μας στο Πανεπιστήμιο, δεχόμαστε διάφορους παραγωγούς που έχουν διάφορα προβλήματα και τους βοηθούμε. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή ήρθαν κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι είχαν κάποιο συγκεκριμένο παράπονο. Το παράπονο τους ήταν ότι το λάδι μας, λέει, ήταν πάρα πολύ πικρό. Πάρα πολύ πικρό και πικάντικο. Αυτό το λάδι μας θεωρείται, πιστεύανε, χαμηλής ποιότητας λόγω του πικρού χαρακτήρα τους. Και επί χρόνια αναζητούσαν την αιτία γιατί το λάδι τους είναι τόσο πικρό. Και επίσης είχαν την τάση να εγκαταλείψουν αυτή την ποικιλία και να την αντικαταστήσουν. Βέβαια, εμείς, αυτός ο έντονος πικάντικος και πικρός χαρακτήρας του συγκεκριμένου λαδιού μας κίνησε πολύ την περιέργεια, γιατί είχαμε ήδη, όπως είπα πριν, αποδείξει τη συσχέτιση αυτών των ουσιών με τον πικρό και αυτές τις υγειοπροστατευτικές ουσίες, είδαμε ότι έχουν ισχυρή συσχέτιση με την πικρή και την πικάντικη γεύση. Συμπτωματικά, τρεις παραγωγοί από τρεις περιοχές μας έφεραν δείγματα με πολύ έντονα πικάντικο και πικρό χαρακτήρα. Κανείς δεν γνώριζε τι ποικιλία ήταν και όλοι μας λέγανε ότι η ποικιλία είναι ντόπια, αλλά αυτό το ντόπια δεν λέει κάτι, γιατί στις περισσότερες περιοχές υπάρχει μια ντόπια ποικιλία που χαρακτηρίζεται ντόπια. Είμαστε, λέγανε, λαδολιά, αλλά και λαδολιά δεν λέει κάτι, γιατί η λαδολιά απλά ξεχωρίζεται ότι είναι ποικιλία η οποία πάει για ελαιοποίηση. Συμπτωματικά όμως, και τα τρία αυτά δείγματα δείξαν εξαιρετικά παρόμοια εικόνα στο φαινολικό χημικό προφίλ στο NMR. Όπως βλέπετε εδώ, τα τρία δείγματα που μας ήρθαν από τρεις διαφορετικές περιοχές είχαν ακριβώς το ίδιο προφίλ χημικό.
Και βέβαια είχαν κάποια διαφορά στο προφίλ σε σχέση με μια ποικιλία όπως είναι η λιανολιά από την Κέρκυρα. Βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι τα δύο φάσματα. Και η λιανολιά βέβαια από την Κέρκυρα μοιάζει πάρα πολύ με την ποικιλία με την Κοροναίκη. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει εδώ οι δύο ποικιλίες μεταξύ τους. Ορίστε. Είναι επάνω. Συγγνώμη. Η κερκυραίκη είναι κάτω και η καινούρια ποικιλία είναι επάνω. Συγγνώμη. Η κάτω είναι η κερκυραίκη ποικιλία. Λοιπόν, τελικά έφτασαν στο εργαστήριό μας 14 δείγματα από διαφορετικούς παραγωγούς από το Δήμο Ολυμπίας και Γορτινίας. Όλα τα λάδια αυτά που μελετήθηκαν είχαν πολύ αυξημένη περιεκτικότητα σε ελαιασίνη και άγλυκο ελευροπεΐνης. Οι ουσίες αυτές και οι δύο, το άγλυκο της ελευροπεΐνης, έχουν πολύ πικρή γεύση, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ πανίσχυρα αντιοξυδιωτικές ουσίες. Εδώ βλέπουμε τα δείγματα τα οποία αναλύθηκαν στο εργαστήριό μας και κοιτάξτε πόσο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε ολικές φενόλες. Είναι πάρα πολύ υψηλή η περιεκτικότητα σε φενόλες, στις υγειοπροστατευτικές αυτές φενόλες. Η συλλογή αυτών των δειγμάτων έγινε από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου και ο μέσος όρος από τα 14 δείγματα είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι 1.700 μιλιγκράμμ στο κιλό. Και έχουμε βέβαια ένα εύρος τιμών από 900 μιλιγκράμμ στο κιλό μέχρι 3.000 μιλιγκράμμ στο κιλό, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Εδώ βλέπουμε την κατανομή φενολών σε 1.000 ελληνικά δείγματα την περίοδο 2014 με 2015 και βλέπουμε πόσο σπάνιο είναι να έχουμε ένα τόσο υψηλό μέσον όρο όπως αυτά τα δείγματα που αναλύσαμε, από τα 14 αυτά δείγματα που αναλύσαμε στο εργαστήριό μας. Έτσι λοιπόν, επειδή είδαμε αυτή την ιδιαιτερότητα σε αυτά τα δείγματα και πόσο υψηλή είναι η περιεκτικότητά τους σε αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά, πήγαμε επί τόπου και κάναμε παρατήρηση και στον καρπό και στον πυρήνα και στα φύλλα. Και είδαμε ότι αυτή η ποικιλία δεν είχε περιγραφεί ποτέ στον εθνικό κατάλογο. Οπότε υπήρχε μόνο μια μοναδική περιγραφή αυτής της ποικιλίας από το βιβλίο του κυρίου Κωστελένου, στο οποίο την αναφέρει ως ντόπια τσίχολου, με συνώνυμα ως ντόπια λαδολιά ή ντόπια νεμούτα, νεμουτιάνα ή χωραΐτικη. Αυτή η ποικιλία είναι μικρόκαρπη, είναι κατάλληλη για παραγωγή λαδιού, είναι ιδιαίτερα παραγωγική ποικιλία, καλλιεργείται σε περιοχές με υψόμετρο 500 με 600 μέτρα, και βρίσκεται σε περιοχές δυτικά του νομού Αρκαδίας, Ατσίχολος, περιοχές της Ανατολικής Ηλίας, Νεμούτα, Γορτινία, και είπαμε ότι υπάρχει μόνο σε ένα βιβλίο, μια φορά περιγραμμένη, και δεν υπάρχει καθόλου στο εθνικό κατάλογο καταχωρημένη. Έτσι λοιπόν, η πρότασή μας είναι αυτή η ποικιλία η οποία βγάζει σε πολύ μεγάλη ποσότητα αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά να ονομαστεί Ολύμπια ποικιλία, λόγω της εντοπιότητας βέβαια και με το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, αν και στην Κορκυνία βρίσκονται πάρα μεγαλύτεροι πληθυσμοί. Εδώ βλέπετε στο χάρτη τις περιοχές που εντοπίζεται η Ολύμπια ποικιλία. Βλέπουμε ότι είναι στο δυτικό τμήμα του Δήμου Γορτινίας, Θέλπουσα, Αρχαία Θέλπουσα, Αρχαία Ιρέα. Στο ορεινό τμήμα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Και εδώ βλέπετε καλύτερα αυτές τις περιοχές. Τις έχουμε περιγράψει, όπου παράγεται αυτή η ποικιλία και εδώ. Εμείς πήγαμε στην περιοχή εκεί και εντοπίσαμε δέντρα ηλικίας μέχρι και 1.000 και 1.500 ετών, πανάρχια δέντρα. Θεωρείται μια πολύ αρχαία ποικιλία. Βέβαια, χρειάζεται μια πιο επισταμένη μελέτη για να μπορούμε, με μια πιο επισταμένη μελέτη μπορούμε να ανακαλύψουμε και πιο αρχαία δέντρα.
και επιβάλλεται να γίνει μια καταγραφή και προστασία αυτών των δέντρων στην περιοχή. Συνήθως όμως βρίσκεται μεταξύ του μισού και του 1,5 μιλιμέτρου το έτος. Επομένως, ο κορμός με μέγιστη ακτίνα, αν υπάρχει ένας κορμός με μέγιστη ακτίνα 1,20 cm και μέσω ρυθμό ακτινικής αύξησης 0,8 μιλιμέτρου το έτος, θα έχει μια ηλικία, κάνουμε τη διαίρεση και βρίσκουμε ότι είναι 1500 έτη. Έτσι υπολογίζεται η ηλικία ενός δέντρου. Και εδώ βλέπουμε μια ελιά η οποία είναι από την Άξο, που έχει ηλικία 4,5, έχει υπολογιστεί με 5.000 έτη και ανήκει στην κατηγορία στην ποικιλία Θρομπολία Αιγαίου. Τώρα, από όλα αυτά που είπαμε, προκύπτουν κάποια ερωτήματα για το μέλλον. Εξαρτάται η ποιότητα μόνο από τα γενετικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή επηρεάζεται και από τα εδαφικά και τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής? Με βελτίωση συνθήκων παραγωγής, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ποσοστό των φαινολών? Πόσο ανθεκτικό στο χρόνο είναι το συγκεκριμένο λάδι? Υψηλή περιεκτικότητα σε ολοκορονάλι και ολομισιονάλι, τι ιδιότητες προσδίδει? Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η ποικιλία έχει αρκετή περιεκτικότητα από δύο ουσίες, τις οποίες πρόσφατα η ερευνητική μας ομάδα έχει ανακαλύψει. Είναι οι ουσίες ελοκορονάλι, αναφερθήκαν και χθες, και που βρέθηκε σε κοροναϊκή ποικιλία για πρώτη φορά, γι' αυτό την ονομάσαμε έτσι, και ολομισιονάλι, η οποία βρέθηκε σε μίσιον ποικιλία. Αυτές οι ουσίες είναι καινούργιες και δεν ξέρουμε ακόμα τι δράση θα έχουν. Οπότε είναι ένα καινούργιο αντικείμενο έρευνας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας του βιότοπου που υπάρχουν αυτά τα δέντρα στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να γίνει κατοχύρωση του ονόματος αυτό της Ολύμπιας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. Και όπως βλέπετε, αναζητώντας τις πλουσιότερες ποικιλίες σε φαινολικά συστατικά, καταφέραμε να εντοπίσουμε μία ποικιλία με μη επίσημα καταχυρωμένο όνομα. Εμείς προτείνουμε να λάβει το επίσημο όνομα Ολύμπια ποικιλία. Η παραγωγή αυτού του λαδιού που γίνεται σήμερα είναι μερικές εκατοντάδες με λίγες χιλιάδες τόνοι. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι επειδή έχει τόσο μεγάλη περιεκτικότητα σε αυτά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά, ένα τέτοιο λάδι, μόλις 1 με 2 γραμμάρια από αυτό το λάδι, μπορεί να δώσει τα απαραίτητα 5 μιλιγκράμμ παραγόγων υδρόξυτηροσόλης. Άρα είναι ένα ιδανικό λάδι για εγκλεισμό σε κάψιλο ή άλλη φαρμακοτεχνική μορφή. Εδώ βλέπετε και το μέλλον, βέβαια, του ελαιολάδου σε κάψουλες. Γρήγορα θα το δούμε και αυτό. Το έχουμε ήδη δει, δηλαδή, σε κάποιους παραγωγούς που έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει και κάψουλες από ελαιόλαδο. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, ακούσαμε και μερικά πράγματα χθες για το αριστόλο τεστ, το οποίο το έχει αναπτύξει η ερευνητική μας ομάδα. Αυτό είναι ένα απλό χρωματικό τεστ, με το οποίο μπορεί κανείς να μετρήσει. Είναι ένα απλό τεστ, το λάδι αναμειγνύεται με ένα ειδικό αντιδραστήριο και ανάλογα με την ένταση του χρώματος, όσο πιο σκούρο πράσινο γίνεται, έχει τόσο πιο μεγάλη ποσότητα το λάδι, μας καταλαβαίνουμε, από αυτές τις δύο υγειοπροστατευτικές ουσίες, την ελοκανθάλη και την ελαιασίνη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την προσοχή σας και όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί μας τόσα χρόνια και μας έχουν βοηθήσει τόσο πολύ για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.